Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 5η 28 Μαρτίου και ώρα 10 από το κλειστό γήπεδο του Περιστερίου, οι Titans υποδέχονται τους Griffins για την 18η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Master League. Οι Titans που βρίσκονται στην τρίτη θέση με 13 νίκες και 3 ήττες, ισοβαθμούντας με τους Milwaukee Drunks. Και αντίστοιχα οι Griffins στην 6η θέση με 11 νίκες και 4 ήττες αντίστοιχα. Είναι και αυτή η ισοβαθμία με Black Mamba και Dota Press. Να δούμε λίγο τις δύο πεντάδες. Για τους Titans, νούμερο 44, 8, 1, 82 και νούμερο 13. Είδαμε τώρα μια προσπάθεια από το νούμερο 9 για 3, επιθετικό rebound από το νούμερο 1 για τους Griffins. Το νούμερο 6 είναι στην μπάλα, δοκιμάζει και ένα jump shoot. Δεν ευστοχεί. Την μπάλα πήρε το νούμερο 8 των Titans. Βγάζουν την ομάδα τους στην επίθεση. Νούμερο 8 σε ένα σουτ για 3. Ανοίγει το σκορ. Μετά από ασίστ του συμπαίκτη του με το νούμερο 1. Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Να δούμε λίγο και την πεντάδα για τους Griffins. Νούμερο 11, 6, 4, 9 και νούμερο 1. Ένα σουτ από το νούμερο 6 τρίποντο. Η μπάλα βρήκε στο Στεφάνι και κατευθείαν εκτός. Ο Πόγκα στη μπάλα για τους, για την ομάδα των Titans. Το νούμερο 1. Ο Βλαράκης με το νούμερο 1 έκανε το λάθος, η μπάλα βγήκε εκτός. Δεν στόχισε κάποιο συμπαίκτη του. Το νούμερο 9 τώρα δοκιμάζει για 3 από τους Griffins, δεν τα κατάφερε, αμυντικό rebound από το νούμερο 13, αλλά ήταν κακή η πάσα του. Έκλεψε το νούμερο 4 των Griffins. Σουτ από το νούμερο 1 των μπλε και αμυντικό rebound από το νούμερο 44 των Titans, τον Τρούλι. Τρούλις μέσα στη ρακέτα, ο Βρέλης με το νούμερο 11. Δεν του επέτρεψε να σηκωθεί. Του παραχώρησε όμως το out. Και τώρα ο Πόγκας στην μπάλα για την ομάδα των Titans. Το νούμερο 1 σε ένα shoot για 3. Δεν καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα και να πάρουν για το επιθετικό. Την μπάλα πήρε το νούμερο 4 των Griffins μετά την προσπάθεια του αντιπάλου του και έβαλε και έναν εύκολο εφηδιασμό. Άνοιξε και αυτό το σκορ για την ομάδα του, 3-2 στα πρώτα 2 λεπτά. Πόγκας ήταν κακή η πάσα του με το νούμερο 82, έκλεψε το νούμερο 1 των Griffins. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει, αμυντικό rebound από το νούμερο 8 των Titans, ο Μούρτος. Πέρασμα από την baseline, ο Πόγκας. Κρατάει, δίνει οδηγίες εκεί στους συμπαίκτες του. Θέλει να περάσει, παίρνει για την προσπάθεια, δεν τα καταφέρνει. Επιθετικό rebound όμως από το συμπαίκτη με το νούμερο 13. Προσπαθεί να σηκωθεί, τον έκοψε καθαρά όμως το νούμερο 6 των Griffins. Και η μπλε στην αντεπίθεση, άλλο ένα καλάθι για το νούμερο 4, τον Σπυρόπουλο, των φιλοξενούμενων. Έγραψε το 3-4, έβαλε την ομάδα του μπροστά στα πρώτα 3 λεπτά. Νούμερο 13, έχει και ανάμεσα σε 3, καλά, καλώς έβγαλε την μπάλα εκτός. Και νέο τρίποντο από το νούμερο 1 μετά από ασίστ του Πόγκα με το νούμερο 82. Ο Βλαράκης των Titans. Το νούμερο 11 τώρα έχει την μπάλα για τους Griffins, δεν κατάφερε να σκοράρει. Επιθετικό rebound από το νούμερο 1, τον Κοτσόλη. Και κέρδισε και το φάουλ στη συνέχεια. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Στο Στεφάνι και η δεύτερη. Το αμυντικό rebound μάζεψε το νούμερο 13. Τον Titans, ο Κεραμιδάς. Πόγκας. Είναι ξεμαρκάριστος, το σκέφτηκε λιγάκι.
άφησε στο τρίποντο για το συμπέκι του τον Γλαράκη και εν συνεχεία ο δεύτερος κέρδισε και το φάουλ στο drive. Δευτερόλεπτο υπολείπονται για την επίθεση των γηπεδούχων. Προσπάθεια από το νούμερο 44 με ένα κοντινό σουτάκι. Το αμυντικό rebound μάζεται στο νούμερο 4 των Griffins. Σουτ από το νούμερο 3 για 3 δεν τα κατάφερε. Επιθετικό rebound όμως από το νούμερο 11. Ούτε αυτό στην προσπάθειά του. Το αμυντικό μάζεψε το νούμερο 8. Ο Μούρτος για τους Titans. Σε ένα σουτ για 3 τώρα, το νούμερο 82, ο Πόγκας. Ήταν λίγο δυνατό το σουτ του. Το αμυντικό μάζεψε το νούμερο 6 των Griffins. Και κατάφερε αργά αλλά σταθερά να φτάσει μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Έτυχε 2 ακόμα πόντους για την ομάδα του. Απείλησε, φωνάζει ο Πάγκος. Η μπάλα στο post, το νούμερο 13. Δεν κατάφερε να σηκώθει όπως θα ήθελε, ήταν μαρκαρισμένος. Αμυντικό rebound από το νούμερο 6 των Griffins. Παραλίγο να γίνει εκεί πέρα το λάθος. Αλλά ήταν καλή η συνεργασία τους. Ασίστ από το νούμερο 4 και καλάθι από το νούμερο 1 τον Κοτσόλη. Κοτσόλη Σπυρόπουλος συνεργάστηκαν εκεί. Γι' αυτό το καλάθι των φιλοξενούμενων. Πόγκας, Μούρτος, Μούρτος για 3, είναι μέσα. Ασίστ του Πόγκα με το 82. Καλάθι του Μούρτου, τρίποντο, με το νούμερο 8. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν ομαδικά φάουλ μέχρι στιγμής, μόλις ένα για τους γηπεδούχους και ένα για τους φιλοξενούμενους. Προσπαθεί να αποστάρει εκεί ο παίκτης των Griffins. Νούμερο 6, έκανε λάθος πάσα για τους μπλε. Κλέψιμο από το νούμερο 8, τον Μούρτο για τους γηπεδούχους. Μούρτος, ένα κοντινό σουτ από τη γωνία, είναι μέσα. Και ασίστ του Πόγκα με το νούμερο 82. Το νούμερο 11, τον Griffins, θέλει να πάει μέχρι μέσα και τα καταφέρνει ο Βρέλης. Δεν συνάντησε εκεί πέρα ιδιαίτερη αντίσταση στην άμυνα των Titans. Γλαράκης προσπαθεί να φτάσει μέχρι το lay-up, δεν τα καταφέρνει, έρβολη προσπάθειά του. Μάζεψε το νούμερο 11 για τους Griffins. Το νούμερο 1 στην μπάλα, δοκιμάζει ένα σούτ για 3 στο Στεφάνι. Μάζεψε το νούμερο 13 ο Κεραμιδάς. Οι δύο ομάδες που αγωνίζονται και οι δύο με απώλειες. Μούρτος σε ένα σουτ έξω από τη ρακέτα. Μπάλα στο Στεφάνι, το rebound κατέβασε το νούμερο 11. Και εν συνεχεία έκανε και το λάθος. Το έκλεψε την μπάλα το νούμερο 44. Στον εθνιδιασμό ο Μούρτος δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Μάζεψε όμως το επιθετικό rebound με το νούμερο 8 ο Μούρτος. Και άφησε στον Πόγκα να συνεχίσει την επίθεση. Μούρτος σε ένα σουτ εκτός ισορροπίας, ούτε αυτό μέσα. Αμυντικό rebound από το νούμερο 4, τον Σπυρόπουλο για τους Griffins. Εκεί πέρα 2 εναντίον 3, μια περίεργη φάση. Έκλεψε την μπάλα όμως για τους Titans το νούμερο 1, ο Γλαράκης. Νέος του Μούρτου, είναι εύστοχος από τη γωνία αυτή τη φορά. Μετά από assist του Πόγκα, ξανά με το νούμερο 82. Έκανε το 13-10. Προσπάθεια τώρα από το νούμερο 11. Δεν τελείωσε όπως τα ήθελε. Η μπάλα βγήκε απευθείας out. Και η κατοχή είναι για τους Titans. Έχουμε τώρα και τις πρώτες αλλαγές για τους γηπεδούχους. Να δούμε την πεντάδα τους. Νούμερο 82, ο Πόγκας. Νούμερο 0, 23, 13 και νούμερο 1. Οργανώνει τώρα ο Πόγκας. Έγινε όμως το κλέψιμο, το έκλειψε την μπάλα το νούμερο 4, ο Σπυρόπουλος. Με μια πολύ καλή άμυνα.
το νούμερο 3 σε ένα σούτ για 3. Δεν ευστόχησε. Το αμυντικό rebound πήρε το νούμερο 13, ο Κεραμιδάς. Την μπάλα στο post για τους γηπεδούχους. Κεραμιδάς σε ένα σούτ από το high post. Ήταν άστοχος. Το αμυντικό μάζεψε ο Κοτσόλης με το νούμερο 1. Για τους μπλε. 1.40 υπολείπεται ακόμα για την λήξη της πρώτης περίοδου. 13-10 παραμένει το σκορ. 1,5 λεπτό, δεν έχει σκοράρει κάποιος από τους δύο. Έγινε τώρα και το λάθος από το νούμερο 1 των Griffins. Κλέψιμο του Πόγκα με το νούμερο 82. Και καταφέρει να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Εκεί το νούμερο 23 δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά πήρε το επιθετικό rebound. Πόγκα σε ένα σούτ για 3, η μπάλα στο Στεφάνη δεν κατάφερε να σκοράρει. Την μπάλα μάζεψε το νούμερο 4 των Griffins, Σπυρόπουλος. Προσποιείται εκεί, τον κλείνει άμυνα. Το νούμερο 1 τώρα, μετά από assist του Σπυρόπουλου με το νούμερο 4. Καλάθι από το νούμερο 1, ένα ωραίο στάκι με ταμπλό. Πήγε την διαφορά στον 1, 13-12 το σκορ. Πόγκας, ωραία δίνει στη μπάλα στο κόψιμο. Το νούμερο 23 δεν καταφέρει να σκοράρει. Αμυντικό rebound από το νούμερο 1 των Griffins. Ο Κοτσόλης θέλει να πάει και μέχρι μέσα. Παραλίγο να γίνει εκεί η λάθος συνεννόηση. Κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσόλης δεν κατάφερε να σκοράρει. Αμυντικό rebound από το νούμερο 13, αλλά έκανε και λάθος πάσα. Κλέψιμο από το νούμερο 4 των Griffins. Σούτ από το νούμερο 6 για 3 αυτή τη φορά. Είναι εύστοχος. Τρίποντο για τον Κιαχόπουλο. Και ασίστ από τον Σπυρόπουλο με το νούμερο 4. Ο Κιαχόπουλος με το νούμερο 6. 5 δευτερόλεπτα, ο Πόγκα στην μπάλα, θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Buzzer beater, μετράει το νούμερο 0 των Titans. Πετυχαίνει 2 πόντους και κάνει το 15-15 στη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέψαμε για το δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης των Titans με τους Griffins. Να δούμε λίγο τις δύο πεντάδες που πέρασαν στο παρκέ. Για τους γηπεδούχους, νούμερο 23, 1, 0, 8 και νούμερο 13. Και αντίστοιχα για τους φιλοξενούμενους, νούμερο 6, 4, 9, 11 και νούμερο 1. Σε μια προσωπική προσπάθεια, το νούμερο 23, ο Ακρίδας για τους Titans. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ένας εναντίον όλων σχεδόν. Και έβαλε την ομάδα του δύο πόντους μπροστά. Το νούμερο 6 τώρα των Griffins δεν μετράει το καλάθι. Ξεκάθαρος ο ρεφ, ο Κιαχόπουλος. Ήταν χαμηλά το φάουλ που κέρδισε. Και οι Griffins έχουν το baseline out. Κοτσόλης στην μπάλα. Βιλτανιώτης. Δοκιμάζει σε ένα σούτ για 2, είναι μέσα. Βιλτακιώτης με το νούμερο 9. Σοφαρίζει το μάτς και πάλι. Μούρτος. Κερδίζει το φάουλ από τον αντιπαλό του. Τον γκάρ των Titans. Οι Titans που στον πρώτο γύρο είχαν κερδίσει τους Griffins σε ένα ωραίο παιχνίδι με υψηλό σκορ, 80-84. Πολύ ωραία η πάσα τώρα, πολύ ωραία συνεργασία. Ασίστ από τον Ακρίδα με το νούμερο 23 για τους γηπεδούχους. Και καλάθι από το ψηλό της ομάδας, το Γεραμιδά με το νούμερο 13. Το νούμερο 11 τώρα σε μια πολύ όμορφη προσπάθεια, είναι μέσα. Για την ομάδα των Griffins, ο Βρέλης. Το νούμερο 1 των Titans πάει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει, αλλά εν συνεχεία το νούμερο 13 μάζεψε το επιθετικό και άφησε την μπάλα στο καλάθι.
ο Κεραμιδάς μετά την προσπάθεια του Γλαράκη. Σπυρόπουλος οργανώνει τώρα τους φιλοξενούμενους. Κοτσόλης προσποιείται, αφήνει για το νούμερο 11 η μπάλα στο Στεφάνη. Μάζεψε το νούμερο 1 για το Γλαράκης, ο Τζιπεδούχους. Ο Ακρίδας. Κλείστηκε στη baseline, αλλά πολύ έξυπνα να πετάξει την μπάλα πάνω στα πόδια του αντιπάλου του. Κατοχή είναι και πάλι για τους Titans. Ωραία η προσπάθεια του Γλαράκη. Παρακολουθήσαμε ένα εύστοχο σουτ. Παρά λίγο και να κάνει το λάθος. Το νούμερο 6 τώρα για τους Griffins, ένα σουτ για 3. Δεν τα κατάφερε, αμυντικό rebound από το νούμερο 13 των Titans. Και ο Γλαράκης οργανώνει την επίθεσή τους. Μούρτος προσπαθεί τώρα να περάσει την baseline, δεν καταφέρει να σκοράρει. Αμυντικό rebound από το νούμερο 11, τον Βρέλη. Ο Βρέλης που δεν έχει πρόβλημα να φύγει μόνο στον εχνιδιασμό. Κατεβάζει το αμυντικό rebound. Και έφτασε μέχρι μέσα σχεδόν στην αντίπαλη ρακέτα, πήρε και το φάουλ. Αλλαγή τώρα και για τους ένα σούτ για 3 από το νούμερο 1, δεν τα κατάφερε. Μάζεψε όμως το επιθετικό το νούμερο 11, τον Griffins. Νέο σούτ από το νούμερο 4. Αυτό είναι μέσα, τα μπλόκια μέσα για την ακρίβεια. Ασίστ από το νούμερο 11, τον Βρέλη, που μάζεψε και το rebound. Ο Ακρίδας τώρα, μετά την τρίπλα, κάνει ένα σουτάκι, αλλά δεν τα κατάφερε. Το αμυντικό rebound το πήρε το νούμερο 4, τον Griffins. Προσπάθεια από το νούμερο 6 δεν ήταν εύστοχος, αλλά επιθετικό πήρε ο Σπυρόπουλος με το νούμερο 4. Και στη συνέχεια ο Κιαχόπουλος με το νούμερο 6 κέρδισε και το φάουλ. Να δούμε λίγο την ομάδα των Titans, γιατί και προηγουμένως είχαμε μια αλλαγή που δεν προλάβαμε να πούμε. Νούμερο 82, 8, 1, 44 και νούμερο 13. Ο Τρούλης με το νούμερο 84 ήταν που μπήκε προηγουμένως. Στο μεταξύ, ο Κιαχόπουλος είναι εύστοχος στη βολή του. Μέσα είναι και η δεύτερη. Έκανε το 23-24 και έχουν περάσει 3,5 λεπτά ακριβώς το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Πόγκα στην μπάλα, Μούρτος. Θέλει να περάσει από την baseline, πατάει από τη γωνία και ευστοχεί ο Μούρτος με το νούμερο 8. Το νούμερο 11 γυρίζει ωραία στο καλάθι, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Μακρινό αμυντικό rebound πήρε ο Μούρτος με το νούμερο 8. Πόγκας φτάνει μέχρι το lay-up. Δεν σκοράρει όμως εκείνος. Αμυντικό rebound από το νούμερο 1. Προσποιείται εκεί ο Σπυρόπουλος. Κλείνεται ωραία από την άμυνα των Titans. Και η μπάλα ψηλά για τον Ρωμοσιό με το νούμερο 5. Σπυρόπουλος από τη γωνία είναι μέσα. Το νούμερο 4 των Griffins μετά από ασίστ του συμπαίκτη του με το νούμερο 5 τον Ρωμοσιό, ο οποίος μόλις πέρασε το παιχνίδι. Να δούμε λίγο και την πεντάδα των Griffins. Νούμερο 5, 1, 4, 11 και 6. Το νούμερο 44 προσποιείται σε ένα σουτάκι από το ύψος των βολών. Δεν το έχασε. Μετά από ασίστ του Πόγκα με το νούμερο 82. Μια ωραία προσπάθεια από το Γκοτσόλι, το νούμερο 1 των Griffins. Πέρασε σαν σταματημένο στην άμυνα των Titans. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Πόγκας στο πόστο Κεραμιδάς. Γυρνάει στο καλάθι.
αμυντικό rebound από το νούμερο 5, το Ρωμοσιό. Των φιλοξενούμενων. Οργανώνει. Διαχόπουλος. Δεν βιάζονται οι δύο ομάδες, θέλουν να φτύρουν τις αντίπαλες άμυνες. Και τώρα νέο τρίποντο από το νούμερο 1, το Γκοτσόλι, μετά από ασίστ του, από το νούμερο 6, του Κιαχόπουλου. Και νέο καλάθι, μετά από κλέψιμο, ασίστ του Κιαχόπουλου με το νούμερο 6 και καλάθι από το νούμερο 4, τον Σπυρόπουλο, για τους Γκρίφινς. Πήραν και μια μικρή διαφορά, 27-33 το σκορ και περνάμε σε ένα time. Επιστρέψαμε μετά το time out, 27-33 το σκορ. Να δούμε λίγο λάθος shot του Πόγκα με το νούμερο 82, κλέψιμο από το νούμερο 4 των Γκρίφινς. Και στη συνέχεια στον εφηδιασμό assist του Σπυρόπουλου με το νούμερο 4, καλάθι από το νούμερο 11, τον Βρέλη. Ο Μούρτος στην μπάλα, κέρδισε το φάουλ. Να δούμε λίγο την πεντάδα των γηπεδούχων, νούμερο 82, 1, 8, 44 και νούμερο 23. Και αντίστοιχα για τους αμυνόμενους, νούμερο 1, 12, 4, 5 και 11. Προσπαθεί να αποστάρει εκεί ο Ακρίδας. Αφήνει στο high post για το νούμερο 44, δεν καταφέρνει με την πρώτη, μαζεύει το επιθετικό, ούτε με τη δεύτερη. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του τελικά, όταν πήγε να κατεβάσει μετά το τυπικό rebound. Η κατοχή είναι για τους Γκρίφινς. Και ο Σπυρόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Ψάχνει χώρο, πετάει απέναντι για το νούμερο 12, τον Δάρα. Αλλά ήταν πολύ, ήταν κακή η πάσα του. Μούρτος τώρα στην μπάλα, με τους Titans. Αφήνει στο post για το νούμερο 44, τον Τρούλι. Μούρτος ξανά, σουτάρι μαρκαρισμένος. Αμυντικό rebound από το νούμερο 4, τον Σπυρόπουλο. Σε έναν ακόμα φνιδιασμό από το νούμερο 11, αυτή τη φορά δεν κατάφερε να σκοράρει. Αμυντικό rebound από τον Μούρτο, με το νούμερο 8. Και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Μούρτος πατάει μετά από τρίπλα, το έχει αυτό το στάκι. Πέτυχε άλλο ένα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα goal foul από τον Βρέλη, τον Γκρίφινς. Πήγε μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα. Έχει το ύψος, είναι δύσκολο να τον σταματήσουν οι αντίπαλοι του. Η βολή όμως είναι έξω, αμυντικό rebound από τον Ακρίδα, με το νούμερο 23. Το νούμερο 1 δοκιμάζει για ένα τρίποντο από την γωνία, δεν τα κατάφερε ο Γλαράκης. Αμυντικό rebound από το νούμερο 1 των Griffins. Και εν συνεχεία άλλος ένας ακόμα εφηδιασμός από το νούμερο 11 των Μπλε, μετά από ασίστ του Συμπέκη, του Σπυρόπουλου, με το νούμερο 4. Πόγκας. Νέα κακή πάσα, λάθος του Πόγκα με το νούμερο 82, κλέψιμο από το νούμερο 1 και πετυχημένος εφηδιασμός από τον Σπυρόπουλο με το νούμερο 4. Έγραψε ακόμα δύο πόντους. Κάτω, κάτω,
Μούρτος σε ένα σούτ για τρεις. Μάζεψε το επιθετικό rebound όμως ο συμπαίκτης του Τρούλης, το νούμερο 44. Και ξανά βγάλαν έξω οι Titans. Φόγκας, Τρούλης, γυρνάει με ένα hook shot, δεν τα κατάφερε. Αμυντικό rebound από το νούμερο 1 των Griffins, τον Κοτσόλη. Προσποιείται εκεί ωραία ο Βρέλης. Δεν κατάφερε να σκοράρει αυτή τη φορά, αλλά πήρε το φάουλ. Έχει δύο ελευθερές βολές. Στις τελευταίες φάσεις έχει γεμίσει ο αντιπάλος του με φάουλ. Πέρασε αλλαγή για τους Titans στο παιχνίδι. Έξω το νούμερο 44, στο παρκέ πέρασε το νούμερο 0, ο Αλφραγγής. Έξω οι βολές από το νούμερο 11, επιθετικό rebound όμως από το νούμερο 1 που έβαλε και το καλάθι. Προσπάθεια τώρα του Μούρτου με το νούμερο 8, την μπάλα μάζεψε το νούμερο 5 των Griffins. 30 δευτερόλεπτα υπολείπονται. Προτιμούν να κρατήσουν οι φιλοξενούμενοι. Το νούμερο 11 σε ένα σούτ για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον... τον Ακρίδα με το νούμερο 23. Αν συνεχεία ο Πόγκας κέρδισε το φάουλ στους αντιπάλους του. Ακρίδα σε ένα σούτ για 3. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Και η δεύτερη περίοδος κλείνει με σκόρ 29-44. Επιστρέψαμε για την τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Στα πρώτα 20 λεπτά το σκόρ διαμορφώθηκε 29-44. Να δούμε λίγο την ομάδα των Griffins που πέρασε στο παρκέ. Νούμερο 16, 9, 4, 11. Και νούμερο 1. Και αντίστοιχα για τους Titans που μπαίνουν τώρα, νούμερο 8, 82, 47, 23 και νούμερο 13. Θα ζητήσουμε και μια μεγάλη συγγνώμη από το νούμερο 13 των Titans, γιατί ήταν λάθος η κατάσταση που δώσαν στη γραμματεία. Το όνομά του είναι Καραγιάννης και όχι Κεραμιδάς. Να λέμε τα κακώς κείμενα. Το νούμερο 9 στην πρώτη επίθεση των Griffins είναι εύστοχος. Πάντα για γραμμή, για 2 ήταν το σουτ. Μετά από ασίστ του συμπαίκτου με το νούμερο 16. Πόγκας στην μπάλα για τους Titans. Και το λάθος από τον Ακρίδα στη συνέχεια με το νούμερο 23. Έκανε βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Σπυρόπουλος στην μπάλα. Σπυρόπουλος που μαζί με τον Βρέλη. Έγινε τώρα το λάθος του Σπυρόπουλου με το νούμερο 4, τον μάτρεψα. Κλέψιμο από τον Ακρίδα με το νούμερο 23. Ο Πόγκας με το νούμερο 8 έχασε το καλάθι στον εφνιδιασμό. Αμυντικό rebound από το νούμερο 1 των φιλοξενούμενων. Και κάναν το δικό τους λάθος τώρα. Κακή πάσα από το νούμερο 1, τον Κοτσόλη. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν οι Griffins εντός την μπάλα. Η κατοχή είναι για τους Titans. Ακρίδας σε ένα σουτ για 2 μπροστά από τον Βρέλη. Είναι μέσα. Ακρίδας με τον νούμερο 23. Αυτό που έλεγα προηγουμένως για τον Σπυρόπουλο είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο αυτός και ο Βρέλης έδωσαν μεγάλη ανάσα για τους Griffins. Ένα σουτ τώρα του Σπυρόπουλου, το ύψος της βολής, δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Και ούτε πρόλαβε την μπάλα ο Κοτσόλης. Ο Καραγιάννης άφησε για τον Μπόγκα. Μπόγκας ψάχνει και κάποιο διάδρομο, αφήνει για τον Μούρτο σε ένα σούτ από τη γωνία. Είναι εύστοχος ο Μούρτος, το είπαμε, δεν τα χάνει αυτά.
με το νούμερο 8 ο σκόρερ και ασίστ από τον Πόγκα με το νούμερο 82. Κάνουν το 33-47. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν λίγο οι Griffins. Βρέλης τώρα στην μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Σταματάει απότομα το drive, παίρνει και το σουτάκι. Είναι εύστοχος ο Βρέλης με το νούμερο 11. Πόγκας του έκλεψε την μπάλα το νούμερο 16 των Griffins. Από πίσω έφυγε και στον εφηβιασμό ο Ζιγούνας. Και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Περνάει στο μπάγκο ο Βρέλης με το νούμερο 11 και πέρασε στο παρκέ το νούμερο 6 ο Κιαχόπουλος. Ψηλά ο Σπυρόπουλος στην μπάλα. Πάει στο drive, αφήνει για το νούμερο 16. Έγινε τώρα το λάθος από το νούμερο 1 και κλέψιμο του Πόγκα με το νούμερο 82. Και πήρε και τον τεχνητικό φάουλ. Τον έκοψαν επάνω στον εφηβιασμό. Δεν είχαν προλάβει να επιστρέψουν οι παίκτες στον Griffins. Είναι αντιαθλητικό. Εύστοχο στην πρώτη του βολή. Στη Στεφάνη η δεύτερη. Και η κατοχή για τους Titans. Πόγκας ακρίδας σε ένα σούτ από τη γωνία. Μπάλα στο Στεφάνη, δεν πρόλαβε να μαζέψει εκεί ο Καραγιάννης. Σπυρόπουλος, το νούμερο 9, προσπαθεί να φτάσει στο lay-up, δεν τα κατάφερε. Αμυντικό rebound από το νούμερο 13, τον Καραγιάννη, για τους Titans. Πόγκας, περιμένει να κατέβει και ο ψηλός του. Ζητάει πικ. Πόγκας αφήνει για τον Μούρτο. Μούρτο σούτ για 3, δεν καταφέρνει. Μάζεψε ο Σπυρόπουλος στο αμυντικό rebound. 2-1-2-1. Μια εύκολη φάση για τους Griffins. Ασίστ του Σπυρόπουλου με το νούμερο 4. Καλάθι από τον Γιαχόπουλο με το 6. Πόγκας στην μπάλα, πατάει μετά το κατέβασμα. Επιθετικό rebound από το νούμερο 47, τον Βασιλάκη. Παίρνει εκεί και το σουτάκι, δεν τα κατάφερε ούτε αυτός. Αμυντικό rebound από τον Κοτσόλη με το νούμερο 1 για τους φιλοξενούμενους. Απευθεία σούτ για 3 από το νούμερο 9. Ήταν airball, μάζεψε ο Ακρίδας νομίζω με το νούμερο 23. Ο Μούρτος πήγε να σηκωθεί, να προλάβει πριν οργανωθεί η ζώνη των φιλοξενούμενων. Πολύ ωραίο το κόψιμο του Κιαχόπουλου πάνω του με το νούμερο 6. Και τώρα ο Μούρτος goal foul. Δεν το ήθηκε και πολύ καλά έκανε. Αλλαγή για τους Griffins. Πέρασε ο Βρέλης στο παρκέ με το νούμερο 11. Βγήκε το νούμερο 16. Χάνει την βολή του Μούρτος. Αμυντικό rebound από τον Κοτσόλη με το νούμερο 1. Μουρτογύρνα του φώναζε ο Πόγκας μετά τη γυμναστική βολή. Βρέλης στην μπάλα σε ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Δεν τα καταφέρνει αυτή τη φορά. Την μπάλα μάζεψε το νούμερο 1, ο Χλαράκης για τους Titans. Μούρτος, ακρίδας στο post. Κόβεται εκεί από τον Βρέλη με το νούμερο 11. Αλλά την μπάλα μαζεύει στη συνέχεια ο Καραγιάννης με το νούμερο 13. Και τελειώνει τη δουλειά. Δύο ακόμη πόντι για τον ψηλό των Titans. Βρέλης τώρα για τους Griffins στο post. Κλείνεται ωραία από τον Καραγιάννη. Το νούμερο 6 σε ένα σούτ για 3. Επιθετικό rebound από το νούμερο 1. Τον Κοτσόλη αν δεν κάνω λάθος.
Νέο σουτ τώρα και ισορροπία από τον Βρέλη με το νούμερο 11 και αμυντικό rebound του Ακρίδα με το 23. Γλαράκης, κακή η πάσα τώρα του Πόγκα, έκλεψε το νούμερο 1 των Γκρίφινς και πολύ ωραία με έναν ανάποδο lay-up, αφήνει και την μπάλα στο καλάθι ο Κοτσόλης. Πόγκας, Καραγιάννης, Γλαράκης. Σουτάρι μετά από τρίπλα. Μάζεψε ψηλά ο Βρέλης με το νούμερο 11. Ο Γλαράκης που πήρε την προσπάθεια προηγουμένως με το νούμερο 1 των Titans. Βρέλης τώρα σε ένα σουτ για 3 με το νούμερο 11 δεν τα καταφέρνει. Αστοχή, αμυντικό rebound από τον Καραγιάννη με το 13. Και ο Πόγκας κατεβάζει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Και ο Μούρτος στη συνέχεια κερδίζει χαμηλά το φάουλ. Περνάνε τώρα αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Με το σκορ να είναι 38-53, 3,5 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Να δούμε λίγο τις δύο πεντάδες. Για τους Titans, νούμερο 8, 82, 0, 44 και 1. Και ένα δίποντο νομίζω, ήταν του Μούρτου με το νούμερο 8. Μπάλα στο πόστι για τον Γιαχόπουλο. Κέρδισε το φάουλο από τον αντιπαλό του. Ο Μούρτος το έκανε. Να δούμε λίγο και την πεντάδα των φιλοξενούμενων. Νούμερο 4, 11, 9, 6 και 8. Βρέλης. Παραλίγο να κάνει το λάθος, αλλά κέρδισε το φάουλ. 41-53, περνάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε. Και 20 πολύποντα ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου, 41-53 το σκορ. Να δούμε λίγο την πεντάδα των γηπεδούχων, νούμερο 1, 8, 13, 82 και νούμερο 0. Και αντίστοιχα για τους Griffins, 4, 11, 9, 6 και νούμερο 8. Σπυρόπουλος, στο post για τον Γιαχόπουλο. Ο Πόγκας διαμαρτύρεται γιατί είναι το δεύτερο συνεχόμενο φάουλ του. Έκανε και στην προηγούμενη άμυνα φάουλ. Σίγουρα αυτό που δεν θέλουν οι Titans είναι να φορτωθούν. Δεν έχουν και μία αλλαγή έχουν. Από την baseline πάει να περάσει ο Βιλτανιώτης με το νούμερο 9. Αλλά πάτησε τη γραμμή και κατευθύνει για τους Titans. Πόγκα στην μπάλα, Λαράκης, στο πόστο Αλεφραγγής, σουτ για 3 από το Πόγκα με το νούμερο 82, αμυντικό rebound από το νούμερο 9, τον Βιλτανιώτη, τον Γκρίφινς. Σπυρόπουλος.
Βασιλόπουλος στο πόστο ο Βρέλης. Κλείνει εκεί άμυνα πάνω του, είναι επικίνδυνος. Γυρνάει από το κέντρο, δεν τα καταφέρει να σκοράρει. Μάζεψε το αμυντικό ακρίδας με το νούμερο 23. Όγκας. Βλαράκης στη γωνία. Μούρτος. Χρησιμοποιείται μπροστά από την άμυνα, θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Αμυντικό rebound του Βρέλη με το νούμερο 11 για τους μπλε. Σπυρόπουλος, πολύ ωραίο το κόψιμο από το νούμερο 1. Τον Γλαράκη των Titans, πάνω στην προσπάθεια του Σπυρόπουλου με το νούμερο 4. Έφυγε στον ευνηδιασμό και κόπηκε στα ίσα. Στην επίθεση τώρα οι Titans με το νούμερο 0. Προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά το αμυντικό rebound μάζεψε στο νούμερο 9 των Griffins. Βρέλης, θέλει να πάει μέχρι μέσα, κουράστηκε στο τέλος της προσπάθειας. Το αμυντικό rebound του Πόγκα με το νούμερο 82. Και ευνηδιασμός από τον Μούρτο με το νούμερο 8. Μείωσαν στους 10 οι γηπεδούχοι, 43-53, 1,5 λεπτό πολύπεται ακόμα. Νούμερο 6, αφήνει στη γωνία για το νούμερο 8 τον Griffins, σουτάρι για 2, δεν κατάφερε, μάζεψε το αμυντικό ο Πόγκας, με το 82 των γηπεδούχων. Πρόλαβε και στήθηκε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Περάσαμε στο τελευταίο λεπτό, Πόγκας ένα σουτ μακρινό για 3. Αμυντικό rebound του Βρέλη με το νούμερο 11. Τον Griffins για το λάθος. Πόγκα στην μπάλα. Παραλίγο να κάνει το λάθος και να του κλέψουν την μπάλα. Λάθος για τον Μούρτο. Ο Μούρτος που δημιουργεί ρήγματα στην αντίπαλη ζώνη. Έφτασε εύκολα μέχρι μέσα και κέρδισε και το φάουλ τον Κοτσόλη. Είναι εύστοχο στην πρώτη του βολή ο Μούρτος. Μέσα και η δεύτερη. Και υπολείπονται 25 δευτερόλεπτα. Μπάλα στα χέρια του Σπυρόπουλου. Άφησε για τον Γιαχόπουλο. Και ο Βιλτανιώτης κέρδισε το φάουλ. Έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες τα οματικά τους. Εξού και ο Βιλτανιώτης έχει βολές. Είναι εύστοχη η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Βιλτανιώτης με το νούμερο 9. Μούρτος, πόγες ξανά. Κλαράκης, περιμένει το Μούρτο να βγει και από τα σκριν. Παίρνει το σουτ πάνω στη λήξη. Δεν καταφέρει να σκοράρει, ήταν εκεί πάσα λίγο. Όχι ιδιαίτερα ακριβής, θα λέγαμε. 45-55 το σκορ της τρίτης περίοδου. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, 45-55 το σκορ, μετά από 30 λεπτά. Να δούμε λίγο την πεντάδα των Titans, νούμερο 82
8, 13, 1 και 44. Ο Μούρτος φτάνει μέχρι μέσα και μπροστά στο Γκοτζόλι καταφέρνει να σκοράρει. Πολύ δύσκολο το lay-up που επέλεξε, αλλά δικαιώθηκε. Γιαχόπουλος στην μπάλα, πατάει για τρεις. Στο Στεφάνι, επιθετικό rebound από τον Γκοτζόλι με το νούμερο 1 και κέρδισε και το φάουλ τον αντίπαλό του, τον Γκαραγιάννη. Να δούμε λίγο τώρα και την πεντάδα των φιλοξενούμενων. Νούμερο 9, 4, 6, 1 και 11. Ο Βρέλης. Είναι έξοχος στην πρώτη βολή ο Κοτσόλης. Έξω η δεύτερη, αμυντικό rebound του Καραγιάννη με το νούμερο 13. Καραγιάννης μέσα στο ζωγραφιστό. Του χτύπησε λίγο την μπάλα εκεί η άμυνα. Ο Σπυρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, αλλά βγήκε τα... από τον ίδιο, χτύπησε το πόδι του. Θέλει να κοστάρει εκεί ο Γιαχόπουλος. Περνάει την άμυνα του Γλαράκη και κερδίζει και το φάουλ. Δεύτερο επιθετικό των Titans στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Έξω η πρώτη βολή του Γιαχόπουλου. Μέσα η δεύτερη. Άμυνα φωνάζει ο πάγκος των Griffins. Νέο λάθος τώρα από τον Μούρτο με το νούμερο 8 και κλέψιμο του Κοτσόλη με το νούμερο 1. Πολύ ευκίνητη η ψηλή των Griffins. Και ο Βρέλης και ο Κοτσόλης δεν έχουν κανένα θέμα με την τρίπλα. Δυνατά κορμιά. Ο Κοτσόλης έφτασε μέχρι το lay-up και κέρδισε το foul. Άστοχος στην πρώτη του βολή. Η δεύτερη όμως είναι μέσα. Γλαράκης τώρα στην μπάλα για τους Titans. Βρίσκει χώρο, σουτάρει. Δεν τα καταφέρνει. Αλλά μετά από διεκδίκηση μάζεψε την μπάλα το επιθετικό Καραγιάννης με τον νούμερο 13. Έδωσε άλλη μια επίθεση. Πόγκας σούτ για τρεις. Η μπάλα βρήκε ταμπλό. Αμυντικό rebound από το νούμερο 1. Στον Κοτσόλη, τον Griffins. Κρατάει εκεί ο Βρέλης. Σούτ τώρα από το νούμερο 9 από τη γωνία. Δεν τα καταφέρει ούτε αυτός. Αμυντικό του Καραγιάννη με το 13. Και ο Πόγκας goal foul στον ευνηδιασμό. Έχει εξαιρετική επαφή με το καλάθι τον guard των Titans. Άστοχο στη βολή του όμως ο Μούρτος. Αμυντικό rebound του Κοτσόλη, το νούμερο 1. Βγήκε εκεί από τα screen ο Βρέλης με το νούμερο 11, αστόχησε στην προσπάθειά του. Το επιθετικό μάζεψε ο Κοτσόλης με το νούμερο 1 και στη συνέχεια ο Σπυρόπουλος ανέβηκε μέχρι μέσα. Δεν δυσκολεύτηκε. Σπυρόπουλος με το νούμερο 4 για τους Griffins. Καραγιάννης τώρα στην μπάλα. Κέρδισε το φάουλο ο ψηλός των Titans. Εύστοχο στην πρώτη του βολή ο Καραγιάννης. Η δεύτερη ήταν πολύ δυνατή. Έφυγε εκτός.
Μάζεψε ο Σπυρόπουλος. Περιμένει τον Κοτσόλη να δει το down screen. Baseline out έχουν οι Griffins. Πολύ δυνατή η πάσα του Βρέλη με το νούμερο 11. Μπρος πίσω. Άλεξ κατοχή η μπάλα για την ομάδα των Titans τώρα. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι Griffins για το out τους. Τρούλης στο post, θα αφήνει για το Γλαράκι, σουτ για 3. Είναι airball, δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Καραγιάννης. Μπλέει μπάλα. Στα πρώτα 3 λεπτά που έχουν κυλήσει από την τέταρτη περίοδο. Κιαχόπουλος. Πάσα στον Κοτσόλη μέσα από ζωγραφιστό. Ευστόχησε το τεσάρι των Griffins. Ασίστ του Κιαχόπουλου με το νούμερο 6. Καλάθι από το νούμερο 1. Και στη συνέχεια πολύ ωραία φάση. Ασίστ του Μούρτου με το νούμερο 8. Και ένα πολύ γρήγορο follow από τον Καραγιάννη με το 13. Ούτε που τους είδε η άμυνα των Griffins. Νούμερο 11 τώρα ο Βρέλης, ένα σουτ για 3, είναι μέσα. Πόγκας, σουτ για 3, αστόχησε το επιθετικό, μάζεξε το Καραγιάννης με το νούμερο 13. Κέρδισε και το φάουλ από το Κοτσόλη. Και αλλαγή για την ομάδα των Titans. Πέρασε εκτός ο Τρούλης με το νούμερο 44, μπήκε ο Ακρίδας με το νούμερο 23. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Καραγιάννης. Χάνει και τη δεύτερη, αμυντικό rebound του Κοτσόλη, το νούμερο 1. (52-65, 5-40 ακόμα υπολείπονται. Θέλει να περάσει από την baseline ο Κιαχόπουλος. Κερδίζει και τις βολές. Κάναν και το πέμπτο φάουλ. Το πέμπτο φάουλ τους γηπεδούχοι. Αλλάζει λίγο τα ματσαρίσματα ο coach των Titans. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κιαχόπουλος. Εύστοχος και στη δεύτερη. Και ο Γλαράκης αφαίνει για τον Μπόγκα να οργανώσει την επίθεσή τους. Γλαράκης θέλει να περάσει. Βρήκε διάδρομο, δεν κατάφερε να σκοράρει. Την μπάλα μάζεψε ο Κιαχόπουλος με το νούμερο 6. Και ο Βιλτανιώτης με το νούμερο 9 κέρδισε και το φάουλ. Είναι βολές για την ομάδα των Griffins. Και είναι αρκετά νωρίς στο 4 δεκάλεπτο. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Μεγάλο πλεονέκτημα για τους Griffins αυτό. Σε κάθε φάουλ να έχουν βολές. Εύστοχος στην πρώτη του βολή ο Βιλτανιώτης. Μέσα και η δεύτερη. Ανοίγεται η διαφορά, 52-69. Την πάσα του Πόγκα πήγε να κλέψει ο Βρέλης, αλλά τους παραχώρησε το out. Τελικά. Πόγκας. Στο πόστο Καραγιάννης.
Φάουλ ο Κοτσόλης πάνω στον ψηλό των Titans. Και οι Griffins έχουν 4 ομαδικά. Καραγιάννης έχασε την πρώτη βολή. Πρέπει να έχει μία στις 6, αν δεν κάνω λάθος, στις τελευταίες βολές. Έχασε και την δεύτερη. Τι το μερικό rebound μάζεψε ο Σπυρόπουλος με το νούμερο 4. Βρέλης με τον Καραγιάννη μπροστά του. Σε ένα σούτ εκτός ισορροπίας δεν το χάνει. Την έχει αυτή την κίνηση το νούμερο 11 των Griffins. Βγήκε ψηλά κιόλας στην άμυνα πάνω στον Μπόγκα. Παγίδα μαζί με τον Γιαχόπουλο. Έκαναν φάουλ στον Μπόγκα. Και το πέμπτο ομαδικό φάουλ των Griffins. Μπόγκας εύστοχο στη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Και την μπάλα κατεβάζει ο Βρέλης. Ψάχνει το Σπυρόπουλο τώρα ψηλά. Ψηλά ποστάρει και ο Σπόπουλος, θέλει να περάσει. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, ήταν πολύ ωραία η προσπάθειά του. Έξυπνα ρόλαρε πάνω στο σώμα του αντιπάλου. Έχει όμως τις δύο ελεύθερες βολές. Σε Στεφάνη μπάλα, έξω η πρώτη. 53-71 το σκορ. Μέσα η δεύτερη. Μπόγκας, Βλαράκης, Μπόγκας για τρεις, είναι μέσα. Μετά από την πάσα του Βλαράκη με το νούμερο 1, Μπόγκας για τρεις με το νούμερο 82. Σπυρόπουλος τώρα στην μπάλα, δεν μαρκάρεται εκεί. Βρέλης. Το νούμερο 6 σε ένα σουτ για 3 για τους Griffins. Το αμυντικό rebound πήρε ο Γλαράκης με το νούμερο 1. Πόγκα σε νέο σουτ για 3, είναι μέσα και αυτό. Μετά από ασίστ του Γλαράκη με το νούμερο 1. 60-72 στους 12 η διαφορά. Δύο σερί τρίποντα του Πόγκα. Περνάμε σε ένα time και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε μετά το time out, 3 και 14 υπόλοιποντα ακόμα για τη λήξη της αναμέτρησης, 60-72 το σκορ. Να υπενθυμίσουμε με δύο τρίποτα του Πόγκα που μείωσαν τη μεγάλη διαφορά. Να δούμε λίγο την πεντάδα των φιλοξενούμενων. Σπυρόπουλος με το νούμερο 4, 1, 12, 6 και 11. Έγινε τώρα το λάθος, κακή πάσα του Σπυρόπουλου, κλέψιμο του Πόγκα με το νούμερο 82. Πάει στον... καταφέρνει, βρίσκει διάδρομο να περάσει, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Μάζεψε ο Βρέλης στο αμυντικό με το νούμερο 11. Και στη συνέχεια αφήνει για τον Γιαχόπουλο, πιέζουν εκεί η άμυνα των Titans. Το νούμερο 12 σε ένα κοντινό σουτ, είναι μέσα.
ο Δάρας. Μετά από ασίστ του Κοτσόλη ήταν με το νούμερο 1 και νέο σούτ από τον Μούρτο με το νούμερο 8. Το αμυντικό πήρε ο Κοτσόλης με το 1. Βρέλης. Σε ένα σούτ εκτός ισορροπίας, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό... δεν τα χάνει αυτά. Baseline out είναι για τους Titans. Το νούμερο 82 ο Πόγκας δοκιμάζει για 3. Ο Κοτσόλης μάζεψε το αμυντικό rebound με το νούμερο 1. Και ο Βρέλης κέρδισε το foul. Έχει 2 ελεύθερες βολές. Και αλλαγή τώρα για την ομάδα των Griffins και για τους Titans. Θα δούμε τώρα τις δύο πεντάδες. Για τους μπλε, νούμερο 12, 16, 4, 11 και 1. Και αντίστοιχα για τους Titans, 8, 1, 0, 23 και 82. Χάνει τη δεύτερη βολή ο Βρέλης. 60-77. Μούρτος. Κλαράκης. Πατάει για 2, δεν τα καταφέρνει. Μαζεύει το επιθετικό rebound το Ακρίδας. Αλλά ούτε αυτός ο σκοράρι. Το αμυντικό πήρε ο Βρέλης με το νούμερο 11. Και ήταν κακή η πάσα του συνέχεια. Έκλεψε ο Πόγκας με το νούμερο 82. Προσπάθεια του Μούρτου τώρα με το νούμερο 8. Το επιθετικό rebound μάζεψε το νούμερο 0 ο Αλεφραγκής. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έπρεπε να τελειώσουν κάποια στιγμή αυτές οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των Titans. Σπυρόπουλος τώρα. Κρατάει, είναι ρεμίσει, δεν τον βιάζει και κάτι. Είναι μπροστά η ομάδα του και έχουμε περάσει τα 50 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία τώρα η πάσα του για το νούμερο 12. Δεν καταφέρει να σκοράρει, μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεν τα καταφέρνει ούτε με τη δεύτερη. Το επιθετικό rebound ξαναπήρε το νούμερο 11. Νέο shoot για 3 από το νούμερο 16 και αμυντικό του Πόγκα τώρα των Titans. Το νούμερο 82. Πάει και μέχρι μέσα. Πετυχαίνει 2 ακόμα πόντους ο Πόγκας. Και υπολείπονται 30 δεύτερα. Το νούμερο 11, πολύ ωραία η ασίστ του. Είδε το κόψιμο του Κοτσόλη. Ασίστ του Βρέλη, καλάθι του Κοτσόλη με το νούμερο 1. Αν και δεν έχει τώρα μεγάλη σημασία για το αποτέλεσμα. Σούτ του Ακρίδα με το νούμερο 23 και αμυντικό rebound του Κοτσόλη με το 1 για τους Griffins. Και κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό παιχνίδι. Τελικό σκορ 64-79. Νικητές οι Griffins. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ από εμάς.